Πάμε τώρα. Έχουμε δολοφονική επίθεση στο Παλαιό Φάληρο. Γάζωσαν με Καλάσνικοφ 63χρονο επιχειρηματία. Ναι. Άλλο ένα χτύπημα. Άλλο ένα χτύπημα. Να πούμε ότι ο άνθρωπος δέχτηκε 8 σφαίρες. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται λοιπόν για έναν 63χρονο, είναι ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας. Μάλιστα και για ένα διάστημα ήταν και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Από ό,τι φαίνεται ο επιχειρηματίας... Ήταν πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είχε απασχολήσει ποτέ ούτε την αστυνομία, ούτε είχε πάει ποτέ να καταγγείλει ότι δεχόταν απειλές. Μάλιστα είχε και λευκό ποινικό μητρό. Ναι. Όλα έγιναν τα ξημερώματα, μάλιστα εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούσε πολλοί κόσμος, γι' αυτό και οι αρχές εικάζουν ότι από κάμερες ασφαλείας θα καταφέρουν να συλλέξουν στοιχεία. Βρισκόταν στο αυτοκίνητό του παρέα με το γιο του και ένα φίλο του. Ναι. Ξαφνικά στο φανάρι που σταμάτησε δέχτηκε τα πυρά από τους αγνώστους. 8 σφαίρες όπως είπαμε, 8 κάλικες μάζεψε και η αστυνομία. Βρίσκεται στο νοσοκομείο, φυσικά δεν έχει καταφέρει να δώσει κατάθεση. Είναι κρίσιμη η. Πάντως βλέπω ότι έχουμε συνεχώς μαφιόζικα χτυπήματα. Αυτό είναι που είπες. Μαφιόζικα χτυπήματα. Το περιμέναν, τον περίμεναν. Με Καλάσνικοφ, να τον πυροβολήσουν. Μπροστά στο παιδί του. Είναι πατριός ενός παιδιού, έτσι. Να το θέμα εδώ είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πουθενά. Πού ζούμε. Πού ζούμε. Αυτό είναι εδώ πέρα το θέμα. Πού ζούμε. Σε τι καταστάσεις. Σε τι καταστάσεις. Και χωρίς ας πούμε να λογαριάζουν αν περνάει κάποιος. Εντάξει, ήταν 4 ώρα, έτυχε δεν πέρναγε κάποιος. Και αν πέρναγε κάποιος και κατά λάθος γινόταν και κάτι ακόμα, σε κεντρικότατο δρόμο. Μάλιστα. Βρε, εδώ μέσα έχει το παιδί του λέμε. Θα μπορούσε πάμε τώρα, πάμε.